Αυτό που θα κάνω απόψε έχει δύο στοιχεία. Το πρώτο καταρχήν να μας αποενοχοποιήσει από όλα τα συμβάντα. Θα προσπαθήσω να δείξω μια ανάλυση των αιτιών της δημοσιονομικής κρίσης, μακράς διάρκειας, 20-30 χρόνων, ακριβώς για να καταδείξω πρώτον τη μονιμότητα ενός φαινομένου, καθώς και να αναζητήσω τη μονιμότητα της αιτίας αυτού του φαινομένου. Το δεύτερο που θέλω να τοποθετήσω αυτό το πρόβλημα το δημοσιονομικό είναι επισημένοντας κάτι εξαιρετικά απλό. Η ελληνική οικονομία έχει υποστεί δύο μεγάλους μετασχηματισμούς από το 1980 μέχρι σήμερα. Και λέω δύο μεγάλους μετασχηματισμούς, διότι εάν δεν έχουμε την εικόνα ποια είναι η δομή της ελληνικής οικονομίας, δεν μπορούμε και να συζητήσουμε ποια είναι η λύση η οποία υπάρχει για το δημοσιονομικό ζήτημα. Ή γιατί αυτή ο συγκεκριμένος μετασχηματισμός επηρέασε το δημοσιονομικό ζήτημα. Και το τρίτο που θέλω να κλείσω είναι πράγματα που τα είπε ο κύριος Δελαστίκ και απλώς εγώ θα επισημάνω πώς δηλαδή και γιατί το δημόσιο χρέος βρέθηκε να είναι αντικείμενο των χρηματαγορών. Έτσι ήταν πάντα ή είναι πρόσφατο φαινόμενο και γιατί. Ξεκινάω από το πρώτο. Θα είμαι κατηγορηματικός. Το δημόσιο χρέος της χώρας είναι δημιούργημα της δεκαετίας του 1980. Το 1979 ξεκίνησε η αύξηση του χρέους, που ήταν ανύπαρκτο, ήταν 5% του ΑΕΠ. Το 1979 λοιπόν ξεκίνησε. Ο λόγος που ξεκίνησε έχει να κάνει με τον πρώτο μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας. Δηλαδή, μέχρι τη δεκαετία του 70, μέχρι το 1979, η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται από το 50 μέχρι το 79 με επίκεντρο τη βιομηχανία και τη γεωργία και τις υποδομές και ό,τι άλλο συμπληρωματικό υπήρχε. Αυτή η ανάπτυξη από το 50 μέχρι το 1979 σταματάει και σταματάει εν μέσω μιας τεράστιας διεθνούς κρίσης της δεκαετίας του 70 που αναδιαρθρώνει την παγκόσμια οικονομία. Άρα στη δεκαετία του 80 καλούμαστε να διαχειριστούμε την κρίση αυτού του τύπου της οικονομίας. Και αυτή η αναδιάρθρωση που αναπόφευκτα γίνεται εκφράζεται στη μεν βιομηχανία με τις προβληματικές. Οι προβληματικές είναι το 1/3 της βιομηχανίας που είχαμε το 79. Είναι πολύ μεγάλο μέρος της βιομηχανίας μας. Άρα ένα πρόβλημα είναι η βιομηχανία που καταραίει και πρέπει να τη διαχειριστούμε με κάποιο τρόπο. Και το δεύτερο πρόβλημα που είχαμε να διαχειριστούμε, η αγροτική οικονομία, βρίσκεται ευνοούμενη, ευνοϊκή συγκυρία η οποία της επιτρέπει να συντηρηθεί στη δεκαετία του 80 με εξαιρετικές εισοδηματικές αποδόσεις. Οι εισοδηματικές αποδόσεις στηρίζονται, το υπογραμμίζω, στη διολίσθηση της δραχμής κάθε χρόνο και την ανατίμηση της πράσινης τιμής με την οποία αμοιβόντουσαν οι αγρότες. Άρα έχουμε μια συγκυρία που συντηρεί τη γεωργία μας στη δεκαετία του 80 με αυξημένες εισοδηματικές εισρωές και μια κρίση της βιομηχανίας. Τι άλλο κάναμε στη δεκαετία του 80? Κάναμε μία ακόμα τομή. Προσθέσαμε κοινωνικές δαπάνες, απόλυτα αναγκαίες, το υπογραμμίζω, την παιδεία, την εκπαίδευση, την υγεία, την κοινωνική ασφάλιση, οι οποίες είχαν μείνει εξαιρετικά ελλειμματικές στην Ελλάδα. Και αυτό προσέθεσε από αυτό που ήταν 25% του ΑΕΠ, ήταν οι δημόσιες δαπάνες το 1980. Μικρό ποσοστό, το μικρότερο στην Ευρώπη. Μέσα σε μια δεκαετία τις φτάσαμε στο 40%. Στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Και έκτοτε προσθέσαμε λίγες μονάδες ακόμα για να φτάσουμε το 46% που είναι το μισό ΑΕΠ περίπου, που εδώ και 20 χρόνια είναι οι δημόσιες δαπάνες της χώρας. Άρα τι κάναμε το 80? Δύο μεγάλες τομές. Ένα, η διαχείριση του προβλήματος της βιομηχανίας και δύο, η αύξηση των κοινωνικών δαπανών η οποία σχεδόν διπλασίασε τις δημόσιες δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ.
Το 1993 το δημόσιο χρέος της χώρας είναι ακριβώς όπως είναι σήμερα, 120% του ΑΕΠ. Αν είχα δε τον υπολογιστή θα σας έδειχνα ότι από το 1993 μέχρι σήμερα το δημόσιο χρέος κινείται από το 100 έως το 120% του ΑΕΠ. Μόνιμα εκεί πάνω. Αν είχα δει και το δεύτερο πίνακα από τον ΩΣΑ για τα ελλείμματα του προϋπολογισμού, θα διαπιστώνατε ότι έχουμε ένα ρεκόρ ελλείμματος, μείον 16% το 90. Μετά έχουμε μία καμπύλη η οποία μειώνει το έλλειμμα που φτάνει το 2000 και μετά το 2000 ξανανοίγουν τα ελλείμματα προς τα κάτω, ανοίγει δηλαδή κάθε χρόνο το έλλειμμα. Διατηρώ επιφυλάξεις για αυτά τα στοιχεία του 2000. Εν κατακλείδι όμως τι μας δείχνουν όλα αυτά τα στοιχεία, ότι ο προϋπολογισμός της χώρας είναι ελληματικός από το 1980 μέχρι σήμερα. Και για να γίνω δε ακόμα πιο πιστευτός, επειδή υπάρχουν δύο περίοδοι που μειώνεται το έλλειμμα αισθητά, το 85-87 και το 90-93, και τις δύο αυτές περιόδους εκτινάχτηκε το δημόσιο χρέος. Ενώ κλείσαμε τον προϋπολογισμό, το δημόσιο χρέος αυξάνει. 20 μονάδες 85-87 και άλλες 20 μονάδες την τριετία 90-93. Είμαστε μονίμως το δημόσιο χρέος μας ως ποσοστό του ΑΕΠ. Το βλέπετε τι ξυσωμένο που είναι πάνω από το 100%. Δεν το βλέπετε. Τι κρίμα, το βλέπω μόνο εγώ. Τι να κάνω. Α, δεν. Όχι, okay. Εντάξει. Εντάξει, όχι, δεν πειράζει. Τέλος πάντων, λοιπόν, τώρα, αυτού του τρόπου οι διακανονισμοί μας αφήνουν ένα ερωτηματικό. Γιατί τα έσοδα διαρκώς είναι λιγότερα από τις δαπάνες του ελληνικού δημοσίου. Και η απάντηση είναι τι έχει μείνει σταθερό, αδιαπραγμάτευτο εδώ και 30 χρόνια στην Ελλάδα. Το φορολογικό σύστημα. Τι έχει μείνει αδιαπραγμάτευτο? Έχει μείνει αδιαπραγμάτευτο από το 1952, όταν ο Βαρβαρέσος βγήκε και είπε, παιδιά, φτιάξτε ένα φορολογικό σύστημα να πληρώνει ο καθένας ανάλογα με τα λεφτά που πηγαίνει σπίτι του. Το ευρωπαϊκό σύστημα. Μα του λέγανε όχι, εδώ έχει πολλούς μικρομεσαίους, όχι, είναι διάσπαρτη η μικροοικονομία και έχει μεγάλο κόστος να συλλέγουμε φόρους. Διάφορα επιχειρήματα τα οποία τα ακούμε μέχρι τις μέρες μας. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό του φορολογικού μας συστήματος? Ότι 70% των φόρων είναι έμεση. Στην Ευρώπη είναι 30% έμεση. Και ότι το 30% που είναι άμεση, τα 2/3 τα πληρώνουν οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι. Τι πληρώνουν όλοι οι άλλοι μαζί? 10%. Επιχειρήσεις. 750.000 μικρομεσαίοι, 400.000 γιατροί, μηχανικοί, δικηγόροι, ταξιτζίδες, φορτηγατζίδες, βενζινοπόλες, ουκέ στην αριθμό, όπου επάγγελμα, φοροδιαφεύγουν αυτοί? Όχι. Έχουν φοροασυλία. Κανείς δεν φοροδιαφεύγει. Φοροδιαφεύγουν δηλαδή, αλλά δευτερευόντως. Έχουμε τόσα φορολογικά καθεστώτα όσα και επαγγέλματα. Τεκμαρτώ οι ιδιοκτήτες ταξίδι, δηλαδή αφορολόγητο, 12.000 το χρόνο. Πώς φορολογούνται οι φίλοι μου οι μηχανικοί, με κυνηγάνε επειδή το λέω? Με ειδικό λέει συντελεστή 15%. Γιατί? Ναι, γιατί για διάφορους λόγους με εξηγούν τα τεχνικά προβλήματα. Δεν υπάρχουν μηχανικοί στη Γερμανία που έχουν τα αντίστοιχα τεχνικά προβλήματα? Ναι. Ποιος είναι ο νόμος στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην...